Συνελήφθη την Τετάρτη το βράδυ στο Δέλτα του ποταμού Εύρου από αστυνομικού τμήματο Συνοριακή Φύλαξη Φερών τη Διεύθυνση Αστυνομία Αλεξανδρούπολη, 55χρονο ημιδαπό, ο οποίο επιχείρησε να εξάγει από την Ελλάδα στην Τουρκία πάνω από 100 κιλά κατέργαστη κάναβη. Σε βάρο του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσει των νόμων περί ναρκωτικών, περί εθνικού τελωνιακού κώδικα και περί όπλων, καθώ επίση για τα δικήματα τη αντίσταση και τη επίθεια. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 55χρονο στο Δέλτα του ποταμού να επιχειρεί να μεταφέρει με τη χρήση βάρκας από τη χώρα μας στην Τουρκία συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη. Στην προσπάθεια των αστυνομικών να κινητοποιήσουν τον δράστη, αυτός δεν υπάκουσε στις υποδείξεις τους και επιχείρησε να διαφύγει με τη βάρκα, απορρίπτοντας ταυτόχρονα στο ποτάμι όλες τις συσκευασίες με την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον 55χρονο, ο οποίος επίσης αντιστάθηκε, ενώ από το ποτάμι περισυνελέγησαν 11 αεροσταγώς κλεισμένες συσκευασίες που περιείχαν την κάναβη συνολικού βάρους 100,3 κιλών. Στη συνέχεια, σε έρευνα που πραγματοποίησαν μαζί με τους αστυνομικούς τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης και τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου στην καλύβα που διατηρεί ο δράστης στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Εύρου, εντόπισαν και κατέσχεσαν 4 γυάλινα βάσα, 3 πλαστικά κουτιά και μία συσκευασία, τα οποία περιείχαν ακατέργαστη κάναβη συνολικού βάρους 1.452 γραμμαρίων, μία συσκευασία με ακατέργαστη κάναβη και σπόρους κάναβης βάρους 6,6 γραμμαρίων, 10 ναρκωτικά δισκία, ένα γυάλινο βάζο με καπνό βάρους 425 γραμμαρίων, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο ανάλογοι φόροι και δεσμοί, ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάναβη αναμειγμένη με καπνό, δύο πίπες καπνίσματος, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, ένα κυνηγητικό όπλο και 4 κυνηγητικά φσίγγια. Κατασχέθηκαν επίσης μία βάρκα με εξολέμβια μηχανή, ένα όχημα και το χρηματικό ποσό των 65 ευρώ.